Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε ακόμα ένα βιντεάκι The Two Motorheads. Είμαι ο Γιάννης και σήμερα είμαστε μαζί με τον Δαίμονα. Και τι θα κάνουμε στον Δαίμονα σήμερα? Θα του αλλάξουμε μανέτες. Θα μου πεις ρε φίλε, γιατί φοράς κράνος? Φοράω κράνος γιατί έχω πάνω την κάμερα και θα βλέπετε ακριβώς ότι πιάνουν τα χεράκια μου. Οπότε ξεκινάμε με το level δυσκολίας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάξεις μανέτες στη μηχανή σου. Επί της ουσίας έχεις μία βίδα η οποία κρατάει τη μανέτα στη θέση της και κάνα δύο λεπτομεριούλες που θα προσέξεις και θα είσαι κομπλέ. Πάμε να δούμε πώς θα αλλάξω τις μανέτες στο Δαίμονα και πώς μπορείς και εσύ να αλλάξεις τις μανέτες στη δική σου μηχανή. Πριν κάνουμε το οτιδήποτε, θέλω να κοιτάξετε εδώ πέρα τι μανετούλες έχω τώρα. Και τι μανετούλες πρόκειται να βάλω. Έλα, δεν μπορεί να πεις. Τα σπάει, έτσι. Πω, θα γίνει το παιδί κουκλί. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Πρώτα, πούμε, στο φρένο. Τι έχουμε. Βλέπετε εκεί και το χάος που δημιουργήσει με τα εργαλεία και αυτά. Εδώ τι έχουμε. Μια βίδα η οποία κρατάει τη μανέτα. Οπότε, αφαιρούμε αυτή τη βίδα. Βάζουμε την άλλη μανέτα, ξαναβάζουμε τη βίδα και είμαστε έτοιμοι. Εμένα συγκεκριμένα, οι βίδες είναι δεκάρες. Οπότε, με μια καστάνια ή με ένα κλειδάκι, το ρυθμίζεις στο ξεβίδωμα, βάζεις και από κάτω, δεκαράκι κόντρα και ξεσφίγγεις. Χάνεις και το παξιμάδι από κάτω γιατί είσαι λίγο χαζούλης και συνεχίζεις. Προσοχή! Όταν βγει η μανέτα, κάποια μηχανάκια έχουν κάποιο ελαττήριο στη βάση τους. Οπότε προσέξτε να μην χάσετε αυτό το ελαττήριο. Κρατάμε τη μανέτα στη θέση της μέχρι να βγάλουμε και τη βίδα. Με προσοχή αφαιρούμε. Έχει πάνω μούργα από τα γράσα. No problem. Πιάνουμε και το παξιμάδι που μας έπεσε. Και πριν βάλουμε την καινούργια μανέτα, εγώ τι κάνω. Βάζω καινούριο γρασάκι εδώ πέρα. Για να είναι πιο απαλή η αίσθηση της μανέτας. Κανονικά θα την καθαρίσω κιόλας, αλλά... Και βάζω και στη βάση μέσα. Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε και λίγο το χάος που έχει γίνει εδώ πέρα. Βάζουμε τη μανέτα μας. Και βιδώνουμε όπως ξεβιδώσαμε. Έλα, εντάξει, δεν ήταν τίποτα αυτό, έτσι παραδεχτείτε το. Δεν ήταν τίποτα. Σχεδόν τελειώσαμε. Σφίγγουμε λίγο και είμαστε κομπλέ. Έχει βγει από κάτω. Βλέπουμε ότι έχει βγει από κάτω. Παξιμαδάκιον. Πω, βούτυρο είναι ρε φίλε, βούτυρο είναι αυτό. Κοντράρουμε λίγο κάτω. Και, τάκ, έτοιμη. Σκουπίζουμε λίγο το γρασάκι που έχει φύγει εδώ και είμαστε έτοιμοι. Ας ρυθμίσουμε λίγο και το φρένο μας. Εδώ τι κάνεις, ξεβιδώνεις τη βίδα για να φτάσει εκεί πέρα που θες, την απόσταση που θες και μετά το άλλο λέγεται κόντρα παξιμάδι. Το βιδώνεις. Τι είναι αυτό, οκταράκι? Οκταράκι πρέπει να είναι. Οκταράκι είναι. Το βιδώνεις και σταθεροποιεί έτσι να μην ξεβιδώσει η βίδα μας. Και γι' αυτό λέγεται κόντρα παξιμάδι. Γιατί το κρατάει κόντρα. Τι σας μαθαίνω ρε σήμερα. Τι σας μαθαίνω. Λοιπόν παιδιά, στο συμπλέκτη τώρα. Αν έχετε υδραυλικό συμπλέκτη, τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι ακριβώς όπως του φρένου. Καμία διαφορά. Εδώ όμως που έχουμε ντίζα, έχουμε είτε ένα ρυθμιστή κάπου εδώ πέρα στο μοτέρ, είτε έχουμε πάνω στην ντίζα. Εγώ την έχω πάνω στην ντίζα, οπότε χαλαρώνουμε τελείως αυτή τη βίδα, το ρυθμιστή. Ξεβιδώνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, γιατί θέλω επίσης να τα αλλάξω κιόλας, αλλά καλό να το ξεβιδώσουμε, και ξεβιδώνουμε αυτή τη βίδα. Παίρνουμε τη μανέτα στο χέρι, όπως από εκεί, και θα δείτε πώς βάζουμε την καινούργια. Η ίδια διαδικασία, δεν αλλάζει κάτι. Και τώρα, οπ, να ο συμπλέκτης. Εδώ έχει κάτι εγκοπές. Τις ευθυγραμμίζουμε. Οπ, να το. Βγάζω και αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται να το βγάλετε. Εγώ απλώς θα το αλλάξω.
Και θα βάλουμε ένα. Κάτσε να δεις τι θα βάλουμε, ρε φίλε. Πού το έχω, στην τσέπη το έχω. Πού το έβαλα, ρε. Να το. Όχι. Όχι. Εντάξει. Είναι του Μπανάκη το δικό μου, είναι πιο ωραίο, είναι μαύρο. Ταιριάζει. Κοίτα εδώ. Να το. Να το. Βλέπετε εδώ. Κοίτα εδώ. Έχει μια εγκοπούλα. Εγκοπάρα βασικά. Έχει, όχι εγκοπούλα. Τάκ. Βγάζει. Έφυγε αυτή. Καινούργια. Τάκ. Μπήκε. Έλα ρε φίλε. Πιο εύκολα δεν πάει. Παίρνουμε και τούτο εδώ. Ευθυγραμμίζουμε τις εγκοπές. Βλέπετε τις εγκοπές. Τις εγκοπές βλέπετε τις δικές μου. Λοιπόν, τις βλέπετε τις εγκοπές. Περνάει ντίζα. Από εδώ μπήκε. Κομπλέ. Ας βάλουμε και λίγο γρασάκι εδώ μέσα. Πάω στοίχημα ότι κάποιοι θα σκέφτεστε περίεργα για το γράσο. Είμαι 1000% σίγουρος, ρε φίλε. Τέτοιους subscribers έχω. Δεν τρέπεστε. Βάζουμε λίγο το ρυθμιστή στη θέση του. Μια... τίποτα, έτσι σαν να μπήρα, παιδί μου. Πάλι θα σκέφτεστε περίεργα. Και βάζουμε τη βίδα. Δεν το βίδωσα το ρυθμιστή, απλώς την ακούμπησα. Λίγο. Το πάξιμα δάκιον και καργάρουμε. Μην καργάρετε χωρίς να υπάρχει αύριο, έτσι. Κομπλέ. Δεν θέλει τόση αντίσταση, δεν ξεβιδώνει. Δεν δέχετε τίποτα ιδιαίτερες δυνάμεις. Και αφού βιδώσαμε, τώρα τι κάνουμε. Ρυθμίζουμε πάλι την τίζα μας. Βιδώνουμε αυτό λίγο πιο μέσα. Και μετά ρυθμίζουμε τον άλλο ρυθμιστή. Και είμαστε κομπλέ. Θέλουμε να υπάρχει λίγο παίξιμο. Μόνο. Βλέπετε πόσο λίγο είναι το παίξιμο. Αυτό θέλουμε. Και είμαστε κομπλέ. Και θα ρυθμίσουμε και εδώ πέρα. Να δω. Εκεί. Εγώ εκεί τι θέλω τη μανέτα. Σφίγγουμε κόντρα παξιμάδι και φύγαμε. Ελάτε τώρα, μην μου πείτε ότι ήταν δύσκολο. Ευκολάκι. Το κερατά ήταν, έτσι. Ευκολάκι. Δυο βιδούλες, ρυθμίζεις, έφυγες. Πας βολτίτσα. Εντάξει, τώρα πάνω στον δρόμο θα δεις που ακριβώς είναι η σύμπλεξη που θες, να τα ρυθμίσεις λίγο τις αποστάσεις σου, τις κλίσεις που θες κτλ. Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, αν είχες ήδη ένα setup που σου άρεσε και απλώς θέλεις να αλλάξεις π.χ. χρώμα στις μανέτες, είχες πάσει η μανέτα σου, μια βιδούλα ξεβιδώνεις, βάζεις την άλλη, τη βιδώνεις και τα πάμε. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε στους δρόμους.